Κάθε ζωντανός οργανισμός, έτσι και η εταιρεία μας, θα πρέπει να σέβεται την ιστορική της μνήμη, να την αναγνωρίζει, να την τιμά και με βάση αυτήν να σχεδιάζει, να κάνει την αυτογνωσία της, να σχεδιάζει για το μέλλον και να ανοίγει νέους ορίζοντες. Αυτήν λοιπόν την υποχρέωση, θα έλεγα, στην ιστορία της εταιρείας, καλούμαστε να τιμήσουμε το Σάββατο. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να είμαστε μαζί με ανθρώπους οι οποίοι πρόσφεραν στην εταιρεία, άφησαν το αποτύπωμά της σε αυτήν και μέσω της εταιρείας άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορική διαδρομή της Δυτικής Μακεδονίας. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι συνεισέφεραν και σε συνεργασία με όλους τους φορείς στη Δυτική Μακεδονία, αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος της ΑΝΚΟ, συνέδραμαν στο αναπτυξιακό έργο, το οποίο συντελείται κύρια από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και βέβαια μέσα σε αυτό είναι μία ακόμα ευκαιρία να αναδείξουμε και το ρόλο της σύγχρονης εταιρείας, όπου είναι μπροστά και πρωτοστατεί και είναι συμπαραστάτης σε κάθε πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα μικρά και στα μεγάλα ζητήματα που την απασχολούν, προκειμένου να βρίσκονται λύσεις, να αναδεικνύονται προοπτικές, και είναι κάτι που οι μέτοχοι αυτό ζητούν από την εταιρεία, να είναι πάντα δίπλα τους, και αυτό το κάνουμε με αποτελεσματικό, με επαγγελματικό και με έναν αξιόπιστο τρόπο. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι μια εκδήλωση πιο πολύ, θα έλεγα, συναισθηματικού χαρακτήρα, όπου θα βρεθούν άνθρωποι που είχαν χρόνια να βρεθούν μεταξύ τους, θα συζητήσουμε κοινές προσπάθειες που κάναμε και οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως τα μεγάλα έργα που μελέτησε, προώθησε, υποστήριξε η εταιρεία μας, οι τηλεθερμάνσεις, τα χιονοδρομικά κέντρα, η υποστήριξη των επιχειρήσεων οι οποίες μέσα από τη συνδρομή των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η εταιρεία αναπτύχθηκαν και έδωσαν θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι από μια τέτοια συνάντηση και τις ανθρώπινες σχέσεις που θα αναπτυχθούν θα νιώσουμε όλοι καλύτερα και θα εστιάσουμε ξανά τις προσπάθειές μας στον ίδιο στόχο.